λύση της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία κοινοφελής επιχείρησης Δήμου Τρίπολης και ΔΙΤ και ορισμός εκαθαριστών. Θεωρώ, κατά την άποψή μας και άποψη των νομικών, ότι μια επιχείρηση η οποία για τρεις συνεχόμενες χρονιές είναι ζημιογόνος, λύεται αυτοδικαίως. Να ενημερώσω εδώ το Σώμα ότι έχουν έρθει και σήμερα, ήρθε και άλλο χαρτί από το Υπουργείο Εσωτερικών, που απαιτεί μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης να επισπευθούν οι διαδικασίες για να λυθεί το πρόβλημα της ΚΕΔΙΤ. Η εισήγηση λοιπόν είναι ότι η επιχείρηση να πάρουμε μια απόφαση, εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση να λυθεί η επιχείρηση. Οι δομές, όλες οι δομές θα μεταφερθούν στο Δήμο και στο νομικό πρόσωπο, το βλέπετε τη εισήγηση όπως είναι. Τα μεν ΚΔΑΠ στο Δήμο, γιατί ήδη ο Δήμος λειτουργεί και άλλα ΚΔΑΠ, η παιδική σταθμή στο νομικό πρόσωπο, γιατί το παιδικό πρόσωπο λειτουργεί ήδη παιδικούς σταθμούς. Οι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΤ και οι αορίστου χρόνου μεταφέρονται, οι αορίστου χρόνου πρώτα μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις. Θα ακολουθεί η διαδικασία, θα ληφθούν αποφάσεις νέες από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο. Οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου θα μεταφερθούν στο Δήμο με την ίδια σύμβαση που είχαν και στην ΚΕΔΙΤ. Ζητώ λοιπόν από το Δημοτικό, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε τη λύση της επιχείρησης ώστε να λάβει τέλος το δράμα αυτό που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά εμείς θα συνεισφέρουμε σαν παράταξη προκειμένου, επειδή θέλει μια αυξημένη πλειοψηφία, να μπορέσει να επιτευχθεί. Όμως πρέπει να επισημάνω κάποια πράγματα. Γιατί φαίνονται σε πολλά θέματα, χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς αντιμετωπίστηκε η αναστολή των δομών του νομικού προσώπου, λειτουργείται ως δημοτική αρχή περιορισμένης ευθύνης, θα έλεγα. Και πρέπει μέσα σε αυτή την απόφαση να διασφαλιστούν ορισμένα πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς οδήγησαν την επιχείρηση εκεί που την οδήγησαν. Ξέρετε ότι υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα πειθαρχικός έλεγχος στελεχών της επιχείρησης. Θα γίνει αυτός. Πέρασαν 2,5-3 χρόνια από το πόρισμα. Υποπίμωσα από την πρώτη στιγμή είχατε χαράξει αυτή την πολιτική και όταν θα μπορούσε τελικά η ΚΕΔΙΤ με δική μας χρηματοδότηση και θα μπορούσε τελικά αποδειχθεί να γίνουν και ισολογισμοί και απολογισμοί, όλα μπορούσαν να γίνουν. Είναι μια επιλογή σας. Εγώ τη σέβομαι. Θα την λουστείτε όμως. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν τη λούζεστε εσείς. Πιθανόν τη λυστούν κάποιοι εργαζόμενοι. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι έχετε και εσείς το βάρος της ευθύνης σας, τα δύο έτη, αυτό βλέπω. Δεν θα σας δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ψηφοφορία σας για να συνεχίσετε αυτό που έχετε χαράξει και αυτό να το εκτιμήσετε, έτσι. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε παρόν στην πλειοψηφία μας, αλλά όχι και επειδή σήμερα συζητάμε αυτό, τη λύση δηλαδή της ΚΕΔΙΤ και τον ορισμό εκαθαριστών μετά από δύο μέρες να ξαναπάρουμε ένα μισθό. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια οι άνθρωποι να, είναι σε μια σιγουριά, να έχουν μια σιγουριά να πληρώνονται και οι δομές να δουλεύουν το καλύτερο. Αν θα το λουστούμε ή όχι, πάλι θα το δούμε. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το λουστούμε και ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Εσείς λέτε ότι θα το λουστούμε. Θα το δούμε. Τι να πω τώρα, ότι έχετε προβλέπετε εσείς το μέλλον καλύτερα από μένα. Κανένας μας δεν μπορεί. Το θέμα είναι ότι αν εγώ δικαιωθώ, πάλι δεν φταίτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Τσαμούλο, επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, δεν θα μιλήσουμε για το μέλλον τώρα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική λύση που υπάρχει για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να εξασφαλιστούν και οι δομές να δουλεύουν είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, ο καθένας εννοείται ότι με τις αποφάσεις αναλαμβάνει τις ευθύνες και η διοίκηση βέβαια έχει και τις περισσότερες ευθύνες πάντα. Αυτό είναι αυτονόητο. Και τελικά σήμερα δεν έχω πιστεί. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η καθυστέρηση των τόσων χρόνων για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση. Και βέβαια δεν έχω πιστεί για τις πραγματικές δικαιολογίες και αυτό δεν αφορά μόνο τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, αφορά και όλες τις προηγούμενες. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε με ένα καθεστώς αυτής της σχεδόν δεκαετίας να διηγηθούμε σήμερα σε μια άσχημη απόφαση
που είναι η λύση αυτής της κοινοφιλούς επιχείρησης. Με καθυστέρηση, μιλάω για τη δική μας θητεία, 2 χρόνων αποφασίζουμε σήμερα για την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς για λύση της εταιρείας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, καθώς και του προσωπικού στο Δήμο Τρίπολης. Η λύση, το λέω και για τον κύριο Βόσνο, η λύση της εταιρείας δεν είναι ότι απλώς διαλύουμε μια εταιρεία. Διαλύουμε μια εταιρεία η οποία δεν χρειάζεται πλέον, δεν έχει ρόλο να παίξει. Κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει και άλλες φορές, και κανένα πρόβλημα να μην είχε, θα έπρεπε να λυθεί και να έρθουν οι αρμοδιότητες στο Δήμο. Διότι δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα που να μην μπορεί να διεκπαιρεωθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου. Θέλω να τονίσω 3 πράγματα. Το μισθό τον παίρνουν γιατί τον δικαιούνται οι άνθρωποι και δεν τον παίρνουν γιατί τους τον δίνουμε ή όποτε θέλουμε να τον δώσουμε ή όποτε δεν θέλουμε να μην τον δώσουμε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να εξασφαλίσουμε το μισθό των εργαζομένων και είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που οι άνθρωποι αυτοί επιτελούσαν με την έννοια ότι να μεταφέρουν στο Δήμο. Αυτά ήθελα να πω και συμφωνώ με την εισήγηση. Με την έπαρση αυτή που είχατε και στην αίθουσα εδώ, εκείνη την βραδιά που με ένταση μεγάλη είπατε «εγώ έκανα αυτό, εγώ με την παραταξή μου», αλλά το «εγώ» με πολύ έτσι με ένταση. Εγώ πραγματικά εύχομαι να μην... Δεν θέλω να γίνω κακός ιονός, πραγματικά να γίνω όλα κατευχήν, να μην χάσει κανένας υπάλληλος την θέση του, να επιληρωθούν όλοι εγκαίρως, να γίνει όλα όπως σχεδιάζεται. Αλλά εάν στραβώσει κάτι, θα ήθελα πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, να πείτε «εγώ δεν είχα μελετήσει σωστά» και να μην το ρίξετε στους συνεργάτες σας ή στις υπηρεσίες σας. Η εισήγηση που έχει δεν έχει καμία προχειρότητα. Έχει μελετηθεί όλες οι διατάξεις, όλοι οι νόμοι από την υπηρεσία και έχουν καταλήξει σε αυτή την εισήγηση που θεωρώ, και όσο είδα και εγώ τις διατάξεις και όσο την είδαν και οι νομικοί, ότι είναι τεκμηριωμένες. Μόνο αυτό θέλω να πω για να μην περνάει η εντύπωση ότι ήρθε κάτι πρόχειρο. Από εκεί και πέρα, το μέλλον δεν ξέρω τι θα δείξει. Εδώ θα είμαστε όλοι, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Και θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για το μέλλον. Όπως είπα και προηγούμενα στον κύριο Τσαμούλο, το μέλλον δεν μπορώ να το προβλέψω εγώ, τουλάχιστον. Αν εσείς μπορείτε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Δυστυχώς, μια επιχείρηση η οποία, και ειλικρινά το πιστεύω, μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά εμέσως πλην σαφών, μάλλον σαφέστατα και η εισήγηση το λέει, είναι έχουμε παιδιά, έχουμε βάουτσερ, πληρωνόμαστε. Δεν έχουμε παιδιά, δεν πληρωνόμαστε. Εκεί ήταν η δική μου, τέλος πάντων, ο ενδιασμός, ότι το κάναμε στην πράξη και χρηματοδοτήσαμε με άλλο τρόπο, που μπορεί να ήταν και λίγο ψιλοπαράνομος, να το πω τώρα, πιστεύω έχει παραγραφεί. Υπερβατικό ήταν, υπερβατικό. Όχι παράνομο, δεν είναι ποτέ όχι παράνομο. Και μάλιστα το κάναμε κάτι που είναι διαφανές. Όχι, φαντάζομαι δεν κλέψατε κάτι. Όχι, δεν κλέψαμε τίποτα. Εντάξει, απλώς αυξήσαμε το αντικείμενο προκειμένου να χρηματοδοτείται και να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτά που δεν έρχονταν από τα βάουτσερ. Δεν ξέρω αν μπορέσει αυτό να συνεχιστεί. Έτσι λανθασμένες εντυπώσεις, όπως κύριε Σμυρνιώτη και εσείς τότε κάνατε που είχατε τη δυνατότητα, όπως είπατε, με έναν υπερβατικό τρόπο χρηματοδοτούσατε για να καλύψετε τη διαφορά από το βάουτσερ. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει εφόσον θα είναι υπάλληλοι του Δήμου, νομίμως από το Δήμο. Δεν εξαρτώνται επομένως για να μην δημιουργείται αυτή η. Αλλιώς πώς, αν δεν λυθινόταν επιχείρηση, πώς θα δινόταν το ποσό που λείπει από τα βάουτσερ. Κάπως πρέπει να δοθεί. Και το νομικό πρόσωπο ως διάδοχοι της ΚΕΔΙΤ να διεκδικήσουν τα υπεξαιρεθέντα και να ασκήσουν τον απαιτούμενο πειθαρχικό έλεγχο. Ωραία. Συμφωνείτε? Ψηφίζετε ομόφωνα αυτό, Τέλος, ψηφίζετε ομόφωνα αυτό, έτσι.